μάθαμε πριν λίγα λεπτά και για τις άλλες ικανότητες, δυνατότητες σου. Ναι. Άρα είσαι της αντοχής γενικότερα. Της αντοχής και της πίεσης. Ναι, και της πίεσης. Ναι, ήμασταν αθλητές για το Μανώλη, τον Περιβόλα, λες, ο οποίος είναι συντοπίτης σου, έτσι. Ήμασταν πρωταθλητές, εθνική ομάδα, μεσαίες μεγάλες αποστάσεις, τύπλ κτλ. Κτλ. Το βρήκες αυτό μπροστά σου τη δουλειά στην καριέρα στην πόλη. Εντάξει, αυτό είναι η βασική σου παιδεία. Σε ακολουθεί όλα τα χρόνια, δεν εγκαταλείπεις, έχεις υπομονή. Και αυτό, συναγωνίζεσαι με ένα καθαρό τρόπο, αυτόν τον τρόπο της άμυλας. Σε κερδίσει ο καλύτερος που λέμε. Αυτά χρειάζονται, είναι χρήστη, καλά χρήσιμα στοιχεία στο θέατρο. Πολύ. Το θέατρο είναι συγκεραστική τέχνη, έτσι κι αλλιώς. Οτιδήποτε έχεις σαν ικανότητα χωράει και στο θέατρο και στις ταινίες που κάνεις, έτσι. Και στο, χωράνε στους ρόλους. Δεν το χάσεις ποτέ το δρόμο, ότι στα δύο θα βάλευες ποτέ ίδια περίοδο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Μετά, ναι, αφοσιώθηκα ολοκληρωτικά στο θέατρο. Ναι. Στο αθλητισμό, πότε τον άφησες, τα πόσο χρόνια. Στα 18-19. Τέλος εφηβείας. Όχι, όχι, είχα ένα τραυματισμό. Ευτυχώς το θέατρο δεν έχει τραυματισμό. Έχω. Όχι τόσους. Μπορεί να χαλάσει μια όχι καριέρα. Όχι τόσους. Βέβαια με έχουν πάρει με φορείο από παράσταση φέτος το Μάρτι. Ναι. Μετά από 200 παραστάσεις με το μεγάλο μας τσίρκο, έκανα ένα ράγισμα στον 4ο-5ο σπόνδυλο την ώρα της παράστασης και. Τι ήσουν για άνθρωπο τη προσπάθεια εκεί, τι γυμνάζει τον εαυτό σου, είχε αντοχή, αυτό το βρήκε μπροστά στη δουλειά. Χρειάζεται ο άνθρωπο, ή ο ηθοποιό δεν χρειάζεται να είναι, μπορεί να είναι. Όχι, 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 όχι. Τον εαυτό του. Ο ηθοποιό είναι ένα ολιστικό όργανο. Το σώμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί δεν τον φυλάνε πάντα, έτσι είναι το σώμα, το οποίο λίγο σπανίω το φυλάνε. Ναι, η νέα γενιά προέρχεται από το χώρο του αθλητισμού με έναν τρόπο. Έχω συναντήσει πολλά παιδιά τα οποία είχαν μια πρώτη καριέρα είτε στο στίβο, είτε σε μπόξ, είτε σε ταγκβωτό, είτε σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν έχει σημασία. Αλλά έρχονται από μια τέτοια προσπάθεια. Και είναι παρήγορο αυτό. Συνδυάζει το δυναμισμό με την ευαισθησία. Ναι, γιατί όχι. Δυναμισμός είναι δυναμισμός. Ευαισθησία είναι ευαισθησία. Δεν αποκλείει το ένα το άλλο, θέλω να πω. Άρα βλέπω ότι δεν θα έχει καμφθεί και ψυχολογικά από αυτό που σημαίνει γύρω σου. Όχι, όχι. Όχι προς στιγμή. Εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη αματιγενέση μας. Θέλω να πω ότι η ιστορία του επαγγελματός μας, του διορισμού, του επαγγελματός μας γενικά, έχει να κάνει με τον ευνίδιο θάνατο. Δηλαδή τελειώνει μία παράσταση και πρέπει να βρεις την επόμενη. Στο πουθενά δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό γίνεται συνέχεια. Οπότε δεν είναι κάτι για μας που είναι ξένο. Για κάποιο δημόσιο υπάλληλο μπορεί, ο οποίος χάνει τη δουλειά του, μια μόνιμη θέση. Αυτά φυσικά έχει και τις άλλες επιπτώσεις, ότι το ότι τις επιλογές σου κάνεις προσωπικές, ή δεν τον εμποδίζει τον ηθοποιό. Ουσιαστικά γι' αυτό μάχεσαι, ψάχνεις να βρεις τη θέση σου και να πεις για πράγματα που σε αφορούν. Αυτό είναι η αγωνία σου μεγαλύτερη, η πρώτη σου αγωνία. Πώς το βλέπεις τώρα για να το ολοκληρώσουμε το κοινωνικό, βγαίνει ο αγώνας? Βγαίνει ο αγώνας. Βγαίνει ο αγώνας. Παρά ότι μακραίνει η απόσταση. Ναι, εντάξει. Καλό είναι. Αποκόμισε στην τέχνη, λέει ο ποιητής, και εμείς αυτό καλό. Mm. Οπότε δεν μας πειράζει ο αγώνας. Ο αγώνας είναι μέρος αυτής της δουλειάς που χρειάζεται για να εξελιχθείς, να ολοκληρωθείς, να ανοίξεις καινούργια παιδεία, να προχωρήσεις. Είναι σπουδαίας ζήμωσης ιστορία ο αγώνας. Και εννοώ, ξέρεις, με τα πράγματα που δυσκολεύουν τα κοινωνικά, οικονομικά, αυτό εννοώ. Εντάξει, τη αυτό. Τη μακραίνει απόσταση του τέλους. Δεν έχει. Αυτό είναι, όπως είπα πριν, εμείς είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό. Τώρα θα δούμε πού θα πάει και ό,τι προκύψει θα προκύψει για όλους, φαντάζομαι. Έτσι. Σωστά, το βάζεις με έναν δίκαιο τρόπο. Ναι. Σωστά. Στην τηλεόραση έμπαιναν πράγματα και έκανες πράγματα. Δηλαδή, συνδυάζεις πράγματα. Δεν είχες ένα στίσμα συγκεκριμένο. Ότι είχες έναν τρόπο, ένα τύπο. Προσπάθησα να βρω διαφορετικούς τρόπους έκφρασης μέσα από διαφορετικούς ρόλους. Αυτό ήταν επιδίωξη, με την έννοια αυτή να μην γίνει μανιέρα που λέμε εμείς στο χώρο μας,
και να αποκτήσει αυτό που λέμε ρολίστα. Ρολίστας είναι αυτός που μπορεί να κάνει εν δυνάμει τα πάντα και διαφορετικά είδη, διαφορετικούς ρόλους. Και εκεί ολοκληρώνεις και την τεχνική σου, γίνεσαι πιο πλήρης και παίρνεις και το ρίσκο σου φυσικά που έχει μια γοητεία έτσι κι αλλιώς. Φάνεται ότι ψάρεις τηλεόραση πολύ. Εγώ έκανα μια εποχή γύρω στα 5 χρόνια για να αφοσιωθώ στο μέσο που λέγεται κάμερα. Κατ' επέκταση τηλεόραση, σινεμά. Αυτό επίσης είναι διάφορο από το θέατρο, δηλαδή απαιτεί μια άλλη τεχνική προσέγγιση. Οπότε έπρεπε να απέχω από το θέατρο για να το κερδίσω. Υπήρχαν προηγούμενα χρόνια πριν από αυτή τη διακοπή και την απόλυτη αφιέρωση στο μέσο της κάμερας που τα πήγαινα παράλληλα, δούλευα παράλληλα. Αποφάσισα να σταματήσω για να κερδίσω περισσότερο την τεχνική του καινούριου μέσου που λέγεται κάμερα. Αυτό. Και τώρα η τηλεόραση τι κάνεις τώρα κάτι? Τώρα δεν υπάρχει τηλεόραση. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Να έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για μένα. Πιστεύεις να γυρίσεις το ποιο στη τηλεόραση σιγά σιγά? Η τηλεόραση είναι αυτό που λέμε το πρώτο μάρκετ, η πρώτη αγορά. Αν δεν υπάρχει διαφημιστική πίτα εκεί, η οποία να μοιράζεται σωστά και να αποφέρει κέρδος για το οποιοδήποτε κανάλι, την αίσθηση ότι θα κάνουμε πολύ καιρό να δούμε αξιοπρεπείς δουλειές.